Να λοιπόν που διαβάζω και από κείμενο. Λοιπόν, εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει άποψη ότι η οικονομία αποφασίζει εν τέλει για το μέλλον των λαών, σύμφωνα με μια λογική την οποία οι εθνικές κυβερνήσεις δυσκολεύονται να ελέγξουν. Ταυτόχρονα, στην Ευρώπη σήμερα, αλλά και σε πολλές χώρες, είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε την κεντροαριστερά από την κεντροδεξιά. Ακριβώς λόγω αυτής της λογικής που δίνει στην οικονομία την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ωστόσο, πιστεύουν στη δημοκρατία, στις αρχές της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θυμάμαι πριν τις περιφερειακές εκλογές, σε επικοινωνία που είχαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, του είχα πει: Νίκο, θα κερδίσουμε και μετά θα σε υποδεχθώ στη Λάρισα. Σήμερα λοιπόν τον καλωσορίζω και του λέω ότι η πολιτική ζωή απαιτεί επιλογές. Γι' αυτό τον καλώ να αρχίσει ξανά την πολιτική συζήτηση, όχι όμως πάνω σε αφηρημένες αρχές με τις οποίες τελικά λίγο πολύ όλοι θα συμφωνούμε, αλλά πάνω σε πρακτικά ζητήματα που θα αναδείξουν την αντικειμενική ανάγκη της σύγχρονης κεντροαριστεράς ως μιας δύναμης που θα ξαναβάλει την πολιτική στο επίκεντρο της συζήτησης για τη χώρα. Μόνο τότε η πολιτική συζήτηση θα αναδείξει τις πραγματικές διαφορές ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή των αρχών και των αξιών στην Ευρώπη που θέλουμε.